Κύριε Κατσότη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι θα κάνετε το απόγευμα? Θα έχουμε εκπλήξεις όπως την Πρωτομαγιά? Το ΚΚΕ, το ταξικό κίνημα, έχει μάθει, κύριε Χασαπόπουλε, να είναι υπεύθυνο, να σέβεται όλους αυτούς που παίρνουν μέρος σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, να περιφορεί τη συγκέντρωση και να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των ανθρώπων του. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε κατηγορηθεί ότι έχουμε κάνει έκτροπα, ότι έχουμε πάρει, ότι χωρίς ευθύνη οργανώσαμε μία συγκέντρωση, μία διαδήλωση. Το ΚΚΕ προσπαθεί πάντα η οποιαδήποτε διαδήλωση, η οποιαδήποτε συγκέντρωση, η διαμαρτυρία, η απεργία, η κινητοποίηση. Εδώ βλέπουμε, κύριε Κατσότη, όπως μιλάτε. Ελάτε, κύριε Κατσότη. Συγγνώμη για τη διακοπή. Νομίζω ότι στο Πολυτεχνείο δεν θα μπορέσουν να πάνε σήμερα οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο ελληνικός λαός να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, που δεν συμβιβάστηκαν, που δεν υποτάχθηκαν στην χούντα των συνταγματαρχών. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα είναι αποκλεισμένοι με ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί μέσα από αυτόν τον παραξουσμό, τον αυταρχικό παραξουσμό, τον αντιδημοκρατικό. Κύριε Κατσότη, με συγχωρείτε τώρα, συγγνώμη. Χρήστο μου, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έπρεπε εν μέσω κορονοϊού να επιτρέψει συγκεντρώσεις? Είδατε. Κοιτάξτε, η συγκέντρωση δεν απαγορεύεται για την πανδημία, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποσιωπήσει τη μεγάλη ευθύνη που έχει για τα χιλιάδες κρούσματα, τη μεγάλη ευθύνη που έχει τους εκατοντάδες διασωληνωμένους και τους νεκρούς. Είναι δικό της έργο. Κύριε Κατσότη, συγγνώμη, αυτή... μόνο το σεβασμό. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το έχουμε συζητήσει και η αλήθεια είναι ότι ο καθένας μας έχει την ευθύνη που το αναλογεί. Μισό λεπτάκι και θα σας ακούσουμε. Μισό λεπτάκι. Ναι. Από την άλλη όμως αισθάνομαι και το βλέπω και από τα μηνύματα του κόσμου ότι μπερδεύουμε και λίγο τον κόσμο. Από την ώρα που έχουμε πει να είμαστε όλοι μέσα στα σπίτια σε καραντίνα, να στέλνουμε μηνύματα για να βγούμε έξω, είμαστε όλοι μέσα κλεισμένοι σε επιχειρήσεις, 9 η ώρα, κλεισμένες επιχειρήσεις, έχει δίκιο ο Ιορδάνης. Απ' την άλλη λέμε να κατεβούμε στην πορεία. Αυτό λίγο μπερδεύει. Ακούστε. Ωραία, θα σας πω λοιπόν, θα σας πω ότι μέχρι τώρα οι αγώνες που γίνονται αυτή την περίοδο είναι για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων και της ζωής των εργαζομένων και του λαού μας. Αυτός ο αγώνας είναι και σήμερα. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής κινητοποίησης, αν θέλετε, που ο κολοαλός θα πάρει μέρος αυτή. Γιατί απαιτεί δηλαδή καλείτε μέτρα, τον κόσμο να κατέβει, τα οποία η κυβέρνηση αρνείται να τα πάρει. Καλείτε τον κόσμο να κατέβει και σήμερα μας στην πορεία, αυτό λέτε? Κύριε Χασαπόπουλε, ο εορτασμός θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Καλά, και όλοι το γιορτάζουμε αυτό. Και αυτός ο εορτασμός, είπαμε, είναι αγωνιστικός. Απαιτεί μέτρα από την κυβέρνηση. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς που ένας είναι πάνω στον άλλον. Απαιτεί μέτρα προστασίας της υγείας των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Συμφωνούμε όλοι σε αυτά. Απαιτεί. Και απαιτεί βέβαια και να σταματήσει λέμε η κυβέρνηση. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, να κατέβει να σταματήσει ο η κυβέρνηση σήμερα όλα αυτά τα μέτρα που καταργεί το 8ωρο, που κάνει εργασιακό μεσαίωνα σήμερα, παρακαλώ, με το νόμο που φέρνει, όλα αυτά σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριε είναι Κατσότη, μπροστά σας παρακαλώ, τον να απαντάμε αγώνα των εργαζομένων, ο οποίος δεν αναβάλλεται. Να απαντάμε σε ερωτήσεις, μην απαντάμε με ξύλινο λόγο. Εδώ σας ρωτάμε κάτι συγκεκριμένο. Να κατέβει ο κόσμος στον δρόμο, τι θα γίνει με το ΚΚΕ? Για την προστασία της υγείας του. Μα τι θα γίνει με την πορεία, δεν απαντάτε? Να κατέβει ο κόσμος και να κάνει πορεία από το Πολυτεχνείο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Σας είπα ότι ο εορτασμός θα γίνει και το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στους συμβιβασμένους και τους υποταγμένους. Γιώργο, ανήκει τι λες σε αυτούς που αγωνίστηκαν. Ναι, αλλά αγωνιζόμαστε εναντίον του κορονοϊού τώρα. Αγωνιζόμαστε εναντίον του κορονοϊού που η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Γιώργο, τι λες? Αυτό αγωνιζόμαστε. Και αυτό θα είναι σήμερα και το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Αγώνας για τα δικαιώματα, για την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Βάλτε μια τελεία. Αυτό είναι το σύγχρονο μήνυμα του Πολυτεχνείου. Καταλάβαμε. Και βάλτε αυτό μια θα τελεία, κύριε Κατσότη. Ο λαός μια τελεία. Το τι μπορεί αυτό να συνεισφέρει στην όλη προσπάθεια δεν το καταλαβαίνω. Ή στον αγώνα που λέει ο Χρήστος, που κάνουν οι εργαζόμενοι για καλύτερες συνθήκες δουλειές, να μην στυπαγμένοι, λέει, στα εργοστάσια. Το νομοσχέδιο φέρνει η κυβέρνηση, κύριε Παπαχρήστο. Το νομοσχέδιο φέρνει, για την κατάργηση του 8ωρου.